σήμερα φιλοξενούμε τον ιδρυτή και επικεφαλής του κινήματος Ελευθέρων Ανθρώπων, γνωστό δημοσιογράφο και εκδότη, τον κύριο Γιώργο Τράγκα. Καλημέρα κύριε Τράγκα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Και καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Καλή λευτεριά σε όλους. Τι σημαίνει καλή λευτεριά σε όλους? Σημαίνει να αποκτήσουμε πάλι το δικαίωμα να επιλέγουμε ανάμεσα σε αυτά που μας προτείνουν. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ελευθερία να σκεφτόμαστε και να εκφραζόμαστε. Και κανείς να μην μας εμποδίζει να μιλάμε στην Ελλάδα, η οποία είναι στην 70η θέση παγκοσμίως από πλευράς ελευθεριών του τύπου και κατεβαίνει. Επίσης σημαίνει ότι ένας άνθρωπος πρέπει να συνενεί όταν του προτείνουν μια θεραπεία ή μια ιατρική πράξη. Παγκοσμίως, από την εποχή τουλάχιστον που ήμουν παιδί, επικρατούσε η άποψη υποκρατική του μη βλάπτην. Επικρατούσε επίσης η άποψη ότι ένας άνθρωπος συνενεί σε μια ιατρική επέμβαση που πρέπει να του γίνει. Για πρώτη φορά ανακαλύπτω ότι παραβιάζονται διεθνείς συνθήκες, όπως και όσα αποφάνθηκε η δίκη της Νιρεμβέργης. Δηλαδή ότι μπορούν να επιβάλλονται ιατρικές πράξεις σε ανθρώπους με έμεσους ή άμεσους εκβιασμούς ή με το ζόρι. Εγώ, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, κύριε συνάδελφε, έχω περάσει πολλά χρόνια στον ελληνικό τύπο. Υπήρξα γενικό διευθυντής πολλών εφημερίδων και ιδρυτής ραδιοφωνικών σταθμών και καναλιών. Μετήχα σε όλες τις βαθμίδες της λειτουργίας ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια χυδαία και φασιστική προπαγάνδα. Ενδεχομένως είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά την είδα στη διάρκεια της 21ης Απριλίου, όταν ήμουν συντονιστής Ελευθέρου Ρεπορτάζ και αρχισυντάκτης και αστυνομικός συντάκτης στην αντιστασιακή βραδινή του Τζόρτζη Αθανασιάδη, που δολοφονήθηκε από τρομοκράτες. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπω τέτοια χυδαία συμπεριφορά από το χυδαίο μητσοτακισμό. Μόνο η 21η Απριλίου προέβαινε σε επιχειρήσεις καθαρών χεριών. Μόνο η 21η Απριλίου προέβει στη δίκη των κρεάτων για να μας οδηγήσει στην απόπειρα ανατροπής του Μακαρίου που έφερε τον Ατήλα στη δυστυχισμένη και τραγική Κύπρο μας. Μόνο μια κυβέρνηση τέτοια μπορεί να προβαίνει σε τέτοιες αντιδημοκρατικές πράξεις. Σαφώς υπάρχει ο ιός. Σαφώς είναι υπαρκτός. Σαφώς είναι μεταδοτικός και απειλεί ηλικίες και ανθρώπους όπως εγώ, που είμαι διαβητικός. Αλλά έχουμε όλοι το δικαίωμα να επιλέξουμε αν θα ρισκάρουμε έστω και ένα στο εκατομμύριο για να κάνουμε το εμβόλιο. Κύριε Τραγκά, οι άνθρωποι γύρω μας, κύριε Σαχίνη, δεν είναι ψεγκασμένοι. Η ελληνική πολιτεία ανακαλύπτει ότι οι ανησυχούντες για τη Μακεδονία ή για την οικονομία ή για το μνημόνιο είναι ψεκασμένοι, γραφικοί, εξτρεμιστές. Οι Έλληνες δεν είναι ψεκασμένοι. Και όσοι φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο είναι απλά ανήσυχοι. Φοβούνται γιατί διαβάζουν ότι παρήχθη με ταχύτητα φωτός. Φοβούνται γιατί βλέπουν ότι έχουν το ακαταδίωκτο οι πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου, οι οποίες δεν καλούνται να αποζημιώσουν καμία οικογένεια που χάνει άνθρωπο ή έχει μια παρενέργεια, μια παράλυση ας πούμε. Φοβούνται ακόμη γιατί βλέπει ότι το ελληνικό δημόσιο έχει το ακαταδίωκτο και δεν αποζημιώνει κανέναν αν πάθει κάτι. Όπως το ακαταδίωκτο απέκτησαν και οι λοιμοξιολόγοι μας, όπως οι τραπεζίτες. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να λέμε καλή λευτεριά. Και επειδή σήμερα είναι 14 Ιουλίου και είναι η επέτειος της Γαλλικής Επανάστασης,
θα πρέπει όλοι μας όσοι αισθανόμαστε ελεύθεροι να σκεφτόμαστε ότι η ελευθερία είναι η ελεύθερη επιλογή, είναι η αντίσταση απέναντι στη βία, είναι η αντίσταση απέναντι σε επιβαλλόμενες πράξεις οι οποίες γίνονται παρά τη θέλησή μας. Κύριε Τραγκά, και γι' αυτό το λόγο καλώ όλους τους Έλληνες σε ειρηνική, καθολική, παθητική αντίσταση απέναντι σε αυτό που καλείται μητσοτακισμός. Και είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει από πλευράς έκφανσης πολιτικής. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που είναι πάνω. Όπως δεν ήταν επί εποχής του πατρός του. Είναι εφιαλτικότερος ο αποστάτη που ανέτρεψε τον Γεώργιο Παπανδρέου και έφερε την 21η Απριλίου. Κύριε Τράγκα, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Έχω εδώ καταιγισμό από ακροατές. Μου λένε, αν καταλαβαίνουμε καλά, ο κύριος Τράγκας ως επικεφαλής του κινήματος Ελευθέρων Ανθρώπων τάσεται κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Αλλά υποχρεωτικούς εμβολιασμούς έχουμε σήμερα και στα παιδιά για να πάνε στον νηπιαγωγείο και κατά διάρκεια κατάταξη στο στράτευμα. Γιατί τον ενοχλεί τώρα? Το τοποθετήσατε λάθος. Όχι εγώ, οι ακροατές ρωτούν. Δεν είμαι κατά των εμβολιασμών. Δεν είπε κανείς ότι είστε κατά. Αυτό είπανε ο κόσμος. Αλλά σας λένε... Δηλαδή, όταν έρχεται το Συμβούλιο της Ευρώπης στο τέλος του Ιανουαρίου του 2021 και λέει ότι ο εμβολιασμός πρέπει να είναι volontaire, εθελοντικός, και το υπογράφει η νουνεκής αδελφή του σημερινού Πρωθυπουργού και οι εκπρόσωποι της Ελλάδος, δεν μπορούν να παραβιάζουν την υπογραφή τους. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να κάνεις μια καμπάνια με πειθό. Παλαιότερα, ξέρετε, τόσο στην ελονοσία όσο και σε άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, οι γιατροί, επειδή είμαι γιατροπαίδη και τόρισα στο γιατρείο του πατέρα μου, έδιναν κινίνο. Επειδή όμως το κινίνο έφερνε εμετό από την πικρία του, έβαζαν στο κουτάλι ζάχαρη. Έβαζαν δηλαδή γλυκύτητα, ώστε να μπορεί να το απορροφήσει ο οργανισμός. Αυτή την ώρα, σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, επικρατεί ανησυχία σε ένα μέρος του πληθυσμού. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι το mRNA εμβόλιο προκαλεί θρομβώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι θρομβοφιλικοί. Υπάρχουν άνθρωποι ανήσυχοι. Δεν είναι απαραίτητα αρνητές. Είναι φοβισμένοι. Δεν μπορείς να επιβάλλεις φασιστικά και τυραννικά μια ιατρική πράξη που λέγεται «σου καρφιτσώνω το εμβόλιο και αν πάθεις κάτι δεν έχω καμία ευθύνη». Δεν μπορεί εκ προημίου να απαλλάσσεσαι μια αστικής ευθύνης εάν μια οικογένεια χάσει τη μάνα, τον πατέρα ή κάποιον από τον οποίον επιβίωνε. Δεν μπορεί να λες οπωσδήποτε σε κάποιον όταν είσαι στην τρίτη πειραματική φάση του εμβολίου. Πρέπει να λάβουν υπόψη σας όλοι οι ακροατές σας ότι αυτά τα εμβόλια παρήκτησαν με ταχύτητα φωτός σε σχέση με τα προηγούμενα. Και δεύτερον, αδειοδοτήθηκαν εκτάκτως λόγω ειδικών συνθήκων. Πήραν έκτακτη άδεια, κυκλοφορούν με έκτακτη άδεια, ακόμη μελετώνται. Κανείς από τους γιατρούς δεν λέει: «Κύριε Χρήστο, κυρία Ελένη, έχετε ανοσία ένα χρόνο, 6 μήνες, 3 μήνες, 2 χρόνια, 1 μήνα». Ουδής γνωρίζει. Και εξαιτίας των μεταλλάξεων ήδη κουβεντιάζεται μια τρίτη δόση ή και τέταρτη ή και αλλαγή εμβολίου. Αυτά τα οποία λέω δεν είναι αποκοιήματα του μυαλού μου, ούτε πολιτικολογίες. Το κίνημα το δικό μου γεννήθηκε όχι για τον Τράγκα, όχι για ένα δημοσιογράφο ο οποίος είναι και επώνυμος και εύπορος. Γεννήθηκε από την ανάγκη που είχα μέσα μου να ανταποδώσω κι εγώ στη γη που γεννήθηκα κάτι που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
και δεν θα τα αλλάξω μόνος μου. Θα τα αλλάξουμε όλοι μαζί. Είναι επιβεβλημένο να καθαρίσουμε την πολιτική σκουριά, την πολιτική οξύδωση, την παρακμή. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε γύρω σας? Μια χώρα η οποία συγκλονίζεται από το χρέος το αυξανόμενο. Σε λίγο θα περάσουμε τα 400 δις δημόσιο χρέος. Ελέγχεται ήδη σε βάθος και σε πλάτος από τους Γερμανούς. Αποτελεί προτεκτοράτο τους. Σπρώχνεται στον Αβιανίμη η θάλασσά της. Είδε την Κύπρο να διχοτομείται οριστικά. Άκουσε τους Τούρκους να λένε δύο κράτη και τέλος. Αύριο θα ακούσουμε δύο θάλασσες και τέλος. Ήδη είδαμε να λένε ότι η Μακεδονία δεν είναι μία και είναι ελληνική, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά είναι δύο. Είναι η Βόρεια Μακεδονία και η Ελληνική. Βλέπουμε συγκλονιστικά πράγματα τα τελευταία χρόνια και πρέπει να κινηθούμε. Ακούμε ότι μόνον οι μετανάστες θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημά μας. Δηλαδή, αν εισρέψουν 4 εκατομμύρια Αφρικανοί ή Ασιάτες, οι Έλληνες θα αποκτήσουν πληθυσμό. Και το ακούμε από επίσημα χείλη, από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ντροπή για όλους. Ο Μητσοτάκης είναι εθνικό όνειδος, όπως και ο Τσίπρας. Θέλετε να ψηφίσουμε ανάμεσα στους δύο? Θέλετε να επαναλαμβάνονται πράξεις και λόγια τα οποία παράγουν τα ίδια αποτελέσματα? Κύριε Τραγκά, εγώ πλέον καλώ όλους τους Έλληνες και κυρίως τους νεότερους. Το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι είναι για τους νεότερους. Είναι για να αλλάξουν τα πράγματα οι νέοι, να φέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στην Ελλάδα πραγματική. Αυτά που ακούγονται, εγώ προσωπικά στη μακρά διαδρομή μου, δεν τα έχω ξανακούσει παρά μόνο από τους ημιπαράφρονες, τους παράφρονες της 21ης Απριλίου. Κύριε Τραγκά, ρωτάει πολλοί κόσμος, αν είναι όλα σε ένα κλωβό απόλυτου ελέγχου, πού είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη να παρέμβει? Προσέξτε να σας πω, όπως έχουν δει όλοι, γιατί ελπίζω ότι τίποτα δεν έκανα στην τύχη μέχρι τώρα. Έχω βάλει τα 4 αστέρια στο λογότυπο του κινήματος. Ανάμεσα στα αστέρια είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Δεν εννοώ την τακτική δικαιοσύνη, που και αυτή πρέπει να απαλλαγεί από την εσωστρέφειά της και να δείξει μεγαλύτερη πρωτοβουλία στην προστασία τόσο των συνταγματικών όσο και των ατομικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Μιλάω για κοινωνική δικαιοσύνη. Έπρεπε ο σεβαστός και διακεκριμένος και παλαιός ακροατής μου, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να σπεύσει, να αναρωτηθεί αν ένας πολίτης πραγματικά παραβιάζει τα δικαιώματά του όταν του λένε ότι θα χάσει το ψωμί σου αν δεν κάνεις εμβόλιο. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που λες ότι θα χάσει το ψωμί του ένας φτωχός οικογενειάρχης αν δεν κάνει το εμβόλιο? Ποιος είσαι εσύ που μπορείς να βάλεις σε ρίσκο έναν άνθρωπο, έστω και μία στο δισεκατομμύριο, χωρίς να συνενεί? Εγώ, κύριε Σαχίνη, έχω κάνει όλα τα εμβόλια που παρήχθησαν στην ανθρωπότητα. Είμαι διαβητικός 32 έτη, ινσουλινοεξαρτώμενος, καλής υγείας μέχρι στιγμής. Ο Θεός μου έχει φερθεί φιλικά. Έχω κάνει ακόμη και εμβόλιο κολέρας, πηγαίνοντας στη Μέση Ανατολή, διάφορες αποστολές. Όσοι γνωρίζουν τη διαδρομή μου ξέρουν ότι έχω κάνει εκατοντάδες αποστολές έξω από την πατρίδα μας. Ακόμη και στη Βαγδάτη του Σαντάμ Χουσέιν έχω περίπου 11 ή 12 βίζες στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, στο Σαντάμ Airport. Έχω πάει
στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Έχω πάει σε περιοχές με χαλτρεντερίτιδα. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια από παιδί. Φυματίωση, πολιομιελίτιδα, ευλογιά. Έχω κάνει πνευμονιόκοκο. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια της γρήπης και κάθε χρόνο κάνω. Φέτος έκανα ξανά. Έπαιρνα όμως απαντήσεις. Δηλαδή, κάνε εμβόλιο γρήπης. Σε πιάνει περίπου 60%. Έχεις. Ενδέχεται να έχεις κάποιο πιδετάκο στην αρχή. Ενδέχεται να πονέσουν λίγο τα κόκαλά σου, τα οστά σου. Αλλά κάντο. Έχει αποτελεσματικότητα 60%. Μου έδινε μία απάντηση ένας γιατρός. Ακόμη και ο φαρμακοποιός μου. Έκανα πνευμονιόκο. Μου είπαν, τον έκανες τώρα, θα ξανακάνεις σε 5 χρόνια. Θα κάνεις υπενθυμιστικό. Αυτή τη φορά δεν σας κρύβω. Πρέπει να έχω κάνει περίπου 70 PCR. Επειδή πηγαίνω έρχομαι και στο εξωτερικό, έχω κάνει 70. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έξισαν το βλενογόνο της μύτης μου. Πόσες φορές υπέστη τρώση η ειρηνική κοιλότητά μου. Δεν θυμάμαι. Κάθε φορά ήμουν αρνητικός. Δεν σας κρύβω επίσης ότι εγώ ίδιος όλες τις εκπομπές μου λέω σε όλους, και ειδικά στο 1 εκατομμύριο διαβητικούς, ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας. Πρέπει, αν θέλετε, να παίρνουμε και κανένα από αυτά τα υγρά που βάζουμε στη μύτη, τα οποία δημιουργούν φραγμούς στους ιούς και τα μικρόβια. Πρέπει να έχουμε ατομική καθαριότητα. Πρέπει να αποφεύγουμε τη συμφόρηση. Πρέπει να αποφεύγουμε να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο. Και να βάλουμε και μάσκα όταν πάμε στα αεροδρόμια. Αγαπητέ κύριε Σαχίνη, επικρατεί η φωλιά του κούκου. Όταν μέσα στο αεροπλάνο, η Σεντζία, σου λένε περίμενε να κατέβεις με τάξη, για να μην υπάρχει συμφόρηση και να τηρήσεις τα μέτρα κατά κόλλη. Και μετά σε στριμώχνουν στα λεωφορεία, ο ένας πάνω στον άλλο. Γιατί τα λεωφορεία, λέει στο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν υπάρχουν επαρκή σε αριθμό. Και έχει τη μασχάλη του αλουνού ιδρωμένη, μία και δύο μασχάλες μέσα στο πρόσωπό σου. Θα σε διαφυλάξει μάσκα. Λένε επίσης ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ηλιθιότητες και τα οποία παράγει πρώτος αυτός ο ημιμαθής κατά τη γνώμη μου και με έλλειψη εγκυκλοπαιδική πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λέει ότι αν δώσεις μπουνίτσα στον άλλον, χαιρετηθείς με την μπουνίτσα, δεν μεταδίδεται ο ιός. Και μας το δείχνει κιόλας με αγκώνα ή μπουνίτσα. Αλλά άμα του δώσεις το χέρι σου μεταδίδεται. Δηλαδή στην παλάμη φωλιάζει ο COVID-19, αλλά δεν φωλιάζει ακριβώς 4 εκατοστά από πάνω στην επιδερμίδα με την οποία δίνουν μπουνιά. Πρόκειται περί λιθίων. Κύριε Τράγκα, επειδή... Λένε, ναι. Μην πηγαίνετε στα πάρκα στους νέους, μην μιλάτε, μην συνοστίζεστε. Αλλά σαρδελοποιούν όλο τον πληθυσμό στο μετρό, γιατί η Ελλάδα, λόγω μνημονίου, δεν έχει επαρκή μέσα συγκοινωνιότητα. Και είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Επίσης υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ξεφεύγουν της λογικής της κοινής. Δηλαδή, λένε 130 διασωληνωμένοι, 97% ή 87% με υποκείμενα νοσήματα. Δεν λένε όμως ποια είναι τα υποκείμενα νοσήματα και έχουν πάψει να τα λένε εδώ και καιρό. Οι δε πανελλαδικές τηλεοράσεις αποτελούν υπόδειγμα χυδαίας προπαγάνδας. Υπόδειγμα βλακώδους, γιατί το χυδαίο συνοδεύεται από το βλακώδες. Συνοδεύεται και από το φασιστικό. Δεν σου λένε ότι τα υποκείμενα νοσήματα είναι νεοπλασίες, είναι καρκίνοι και μάλιστα προχωρημένοι. Δεν σου λένε ότι είναι καρδιαγγειακά νοσήματα. Δεν σου λένε ότι είναι χρόνια νοσήματα όπως νεφροπάθειες. Δεν σου λένε ότι για να μπει κάποιος στη διασωλήνωση πρέπει να υπάρχει παράκληση της οικογένειάς του. Σαφώς και υπάρχει ο COVID. Σαφώς και έχουμε κάποια θνησιμότητα. Αλλά η μετάλλαξη Δέλτα έχει θνησιμότητα από ό,τι διάβασα 0,5.
0-0-6. Μου επιτρέπετε, κύριε Τράγκα, λίγο. Μου επιτρέπετε. 0-0-9. Μη μου κάνετε όμως επιστημονική ανάλυση, γιατί σήμερα είστε ο επικεφαλής του κινήματος Ελευθέρων Ανθρώπων. Άρα μου λέτε ότι για σας πολιτικά αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές. Και εδώ έχω βροχή ερωτημάτων ακροατές. Μήπως λέει ο κύριος Τράγκας τα λέει αυτά για να μαζέψει τις ψήφους μόνο? Κοιτάξτε, αυτή είναι μία, θα έλεγα, παλαιά επαναλαμβανόμενη ερώτηση, ναι, σε όσους θέλουν να πολιτευθούν. Ότι είναι ψηφοσυλλέκτες ή κάνουν ψηφοθυρία. Όχι. Ο Γιώργος Τράγκας έκανε το κίνημα Ελευθέρων Ανθρώπων όχι για τον COVID-19, αλλά για την παρακμή που σωδεί στην πατρίδα του. Η πατρίδα μας επί 10 και πλέον έτη είναι εχμάλωτη. Είναι δέσμια, είναι μπανανία, είναι προτεκτοράτο. Από την εποχή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος πήρε ένα γιγαντιαίο ναι, όχι με συγχωρείτε, και το έκανε ένα πελώριο ναι, από την εποχή του κυρίου Τσίπρα και τη συμφωνία των Πρεσπών, μέχρι την εποχή του πυρπολιτή Μητσοτάκη, ο Έλληνας κατηφορίζει βιωτικά από πλευράς βιωτικού επίπεδου. Έχει μειωθεί το προσδόκιμο ζωής και ό,τι λέω δεν τα λέει ο Τράγκας, τα λέει η Ελστάτ. Άρα... δεν τα λέει ο συνομιλών μαζί σας, αγαπητές. Μάλιστα. Κύριε... τα λένε επίσημα στοιχεία ενός κράτους που έχει βάλει ένα παραβάν υγειονομικό μπροστά στους πολίτες, γιατί ξεπολείται. Γιατί θα φύγουν τώρα 1500 ξενοδοχεία να πάνε στα χέρια ξένων. Γιατί πολείται η τουριστική βιομηχανία του έναντι πινακίου φακής. Και γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ψήνει οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Και γιατί στις 20 Ιουλίου ο Ερντογάν θα πανηγυρίσει την προσάρτηση της Βόρειας Κύπρου. Γι' αυτό έγινε το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι. Το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι δεν είναι δικό μου. Είναι όσων μας ακούνε. Άρα και εσείς, πρέπει κύριε... να το γιγαντώσουν ως καινούριο. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγο. Άρα εσείς δεν συμμερίζεστε το αφήγημα μετά και την έγκριση των ποσών των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης ότι μπαίνουμε σε τροχιά προς την ανάπτυξη. Δεν το συμμερίζεστε. Κοιτάξτε να σας πω. Επί Μητσοτάκη, μέσα σε 2 χρόνια, εγώ έκανα μια επίσημη ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών και μου απάντησαν οι άνθρωποι. Μου απάντησαν επισήμως και το Υπουργείο Οικονομικών και επομένως το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Στις 30 Μαρτίου του 2021, επισήμως μου απάντησαν οι άνθρωποι. Το δημόσιο χρέος ήταν 380,8 δις. Εισήλθαμε με φόντο το Καστελόριζο, το πανέμορφο, εισήλθαμε με 120 δις στο μνημόνιο και μας είπαν τότε ο Σκάι των Αθηνών, ο Μπάμπης και άλλοι σχολιαστές της περίφημης μαύρης Νέας Δημοκρατίας, μας είπαν ότι, επί Γιωργάκη Παπανδρέου, εάν δεν μπούμε με 120 δις, το χρέος δεν είναι βιώσιμο και επομένως δεν θα έχουμε συντάξεις, επομένως δεν θα έχουμε τίποτα. Και μάλιστα και τότε σχολίασαν ως γραφικούς, ως φοροφυγάδες, ως εξτρεμιστές, ως αγανακτισμένους τους χιλιάδες των Ελλήνων που υπέστησαν τα πλήγματα της εισόδου, κατά την πρώτη φάση, της εισόδου μας στο μνημόνιο. Σήμερα έρχεται το κράτος και λέει στον πρόεδρο του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι, κύριε Τράγκα, χρωστάμε μόνο 380,8 και ανεβαίνουμε. Δηλαδή, επί Μητσοτάκη, και σύμφωνα με όσα μου λέει ο υπεύθυνος του τομέα οικονομικών του κινήματος, ο καθηγητής μακροοικονομίας, ο κ. Βάμπουκας, έχει ανέβει το χρέος 30 δις. Είτε από τόκους, είτε από προσθήκες δανείων. Ξέρετε τι λένε τώρα, ποια ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε. Για τα χρήματα που θα πάρουν οι Γερμανοί βιομήχανοι πίσω για την πράσινη ενέργεια, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, την ώρα που βγαίνουν στην ανεργία χιλιάδες στην Πτολεμαΐδα και αλλού. Η Γερμανία κάνει καινούρια λιγνητορυχία, ο Μητσοτάκης τα κλείνει.
Ξέρετε τι κάνει ο Μητσοτάκης στην Αθήνα. Εσείς εκεί στην Κρήτη είστε και υπερήφανοι και εμπολείς, έχετε και πλουτοπαραγωγικές πηγές, δουλεύετε τον τουρισμό σας, έχετε αγροτικά προϊόντα, έχετε τη θάλασσά σας. Προσέξτε όμως, στην Ελλάδα, την οποία γυρνάω, υπάρχει εθνικός μαρασμός. Θα έρθω και σε εσάς. Εθνικός μαρασμός και ανάπτυξη. Η ανάπτυξη ποιοι είναι, οι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη, η ομάδα, η αθηνοκεντρική, η ελίτ στην οποία κάνει απευθείας delivery, η Γεκ Τέρνα, ο κύριος Περιστέρης, η κυρία Λάτση, η κυρία Γελοπούλου, η ιδανική εκπρόσωπος για την επέτειο του 21, ποιοι είναι δηλαδή η ανάπτυξη, οι τέσσερις οικογένειες, τα 2 εκατομμύρια των ανέργων τι είναι, οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες καθιζάνουν μέρα με την ημέρα τι είναι, το λιανεμπόριο τι είναι, το εμπόριο τι είναι, ο ταβερνιάρης που έκλεισε ένα χρόνο τι είναι, αυτός που πουλάει ψάρια και δεν είχε που να πάει να τα πουλήσει τι είναι. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια λουδοβίκιο πολιτική έκφραση και η υπόλοιπη Ελλάδα πεθαίνει. 2 εκατομμύρια άνεργοι, σας το λέει ένας εύπορος, σας το λέει ένας δημοσιογράφος που είχε την τιμή να τον καταξιώσει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να ευτυχούμε ενώ οι πολλοί δυστυχούν γύρω μας? Είναι δυνατόν να λέμε έρχεται ανάπτυξη? Ποια ανάπτυξη? Και έχω να σας καταγγείλω το εξής. Είναι υπεύθυνος ο φίλος μου ο Κώστας ο Καραμαλής που δεν μιλάει. Είναι υπεύθυνος ο Αντώνης Σαμαράς που δεν μιλάει. Αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία με τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όπως δεν είναι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και επάλετο όταν το έλεγε. Επάλετο το κορμί του όταν το έλεγε. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση ελληνική, είναι γερμανική. Δεν μπορεί να λέει ότι έρχεται ανάπτυξη σε μια χώρα για την οποία η Ελστάτ, όχι ο Τράγκας, η Ελστάτ λέει ότι 700.000 νοικοκυριά είναι στο κατόφλι της φτώχειας και κάτω από αυτό. Ακούστε να σας πω, εγώ δεν είμαι ούτε εξτρεμιστής, ούτε αναρχικός, ούτε κάποιος που σκέφτηκε να κάνουμε μια επανάσταση. Όχι. Η επανάσταση έρχεται μόνη της και θα είναι ειρηνική, θα είναι μαζική, θα είναι υποχρεωτική πριν συρρυκνωθεί η πατρίδα μας. Κύριε και θα γίνει από τις επόμενες γενιές. Εγώ άναψα ένα φυτίλι, κύριε Σαγίνη, και τρέχει. Κύριε Πρόεδρε, θα πληροφορώ ότι τρέχει σε όλη τη χώρα το φυτίλι. Είπατε ότι ήδη μπαίνετε σε διαδικασία περιοδιών σε όλη την Ελλάδα, θα έρθετε και στην Κρήτη, αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που κουμπώνει. Με ρωτούν, βλέπει ο κύριος Τράγκας πλέον από τη θέση του Προέδρου του Κινήματος Ελευθέρων Ανθρώπων ότι οδεύουμε προς εκλογική διαδικασία και μάλιστα με απότερο στόχο μια μεγάλη συγκυβέρνηση στην Ελλάδα τύπου κακέκτυπου, όπως λένε άλλοι, Γερμανίας? Ένα μεγάλο συνασπισμό. Θα σας κάνω μικρή και σύντομη ανάλυση, αυθαίρετη. Γιατί λέω αυθαίρετη? Γιατί είναι αυτά που σκέφτομαι εγώ και είμαι υποκειμενικός όπως όλοι. Νούμερο ένα, περιμένει τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ο κύριος αυτός στο Μαξίμου, γόνος μεγάλης πολιτικής οικογένειας, έχουσα στενές σχέσεις με τη Γερμανία από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, περιμένει το καινούριο αφεντικό. Περιμένει την αποδρομή της κυρίας Μέρκελ, η οποία θα καταγραφεί ως τυραννίδα στην Ευρώπη αργότερα. Για τη Γερμανία ήταν καλή. Για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ήταν νεοναζί. Μια μορφή νεοναζισμού. Περιμένει λοιπόν τις γερμανικές εκλογές. Βλέπει ότι ο Τσίπρας δεν παίρνει τα πάνω του. Και δεν τα παίρνει γιατί πλήγωσε βαθύτατα τον ελληνικό λαό με τις πρέσπες. Έμπηξε ένα μαχαίρι
βαθύτατα στο ηλιακό πλέγμα όλων των Ελλήνων, στο στήθος. Και επίσης λέει μία από τα ίδια πάντα. Ακόμη και τώρα, το μόνο που έχει να πει είναι ότι θα πάει τον κατώτατο μισθό στα 800. Πρόχειρος, ασχεδίαστος και θα έλεγα και στηρίζει το Μητσοτάκη με την παθητική συμπεριφορά του. Σε όλη την πανδημία δεν βρήκε λόγια να ενισχύσει, αν θέλετε, το εμπόριο που διαλυόταν, το λιανεμπόριο, τους Έλληνες, τη μικροοικονομία που αποτελεί τη μόνη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Η χώρα δεν παράγει ούτε πετρέλαια, ούτε έχει αυτοκίνητο βιομηχανία. Η βαριά βιομηχανία της είναι ο τουρισμός και αυτή τη στιγμή πωλείται. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ο Θεός μας έδωσε θάλασσα, ήλιο, Κρήτη, λάδι, μεσογειακή διατροφή. Αυτό μας έδωσε. Μας έχουν μετατρέψει σε καραϊβική της Ευρώπης. Είμαστε και μας θέλουν ιδιοκτησία. Όπως επίσης όταν έχεις μια ιδιοκτησία και θέλεις να έχεις και έναν ισχυρό πελάτη που λέγεται Τουρκία, που κάνει στα χατήρια. Αυτό κάνει η Γερμανία και αυτό έκανε διαχρονικά ανά τους αιώνες. Από εκεί και πέρα, ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει μια τετραετία, γιατί το delivery, το φαγοπότη είναι τεράστιο. Ο Μητσοτάκης κάνει μαζική μετατροπή της εικόνας της ελληνικής οικονομίας. Τώρα θα πουλήσει όλο τον τουρισμό. Το κατάφερε με τα ακραία περιοριστικά μέτρα. Θα πουλήσει όλα τα ξενοδοχεία που επτόχευσαν. Θα φύγουν, ήδη διάβαζα τον κατάλογο, πάνω από 1550. Δεν θα τα πάρουν όλα οι φίλοι του ή οι Γερμανοί, αλλά θα πουληθούν αντί ημίσιος πινακίου φακής, αντί ενός πιάτου μπλιγούρι, θα πουληθούν τα περισσότερα. Έβλεπα και τις τιμές που έχουν βγει. Είναι, θα έλεγα, εξευτελιστικές, αγαπητέ κύριε Σταχή. Δηλαδή πουλάει τον κορμό των ξενοδοχείων στα γερμανικά και στα άλλα φαν. Επίσης, πρόκειται να πουλήσει ένα 30% των δημοσίων νοσοκομείων. Θα προβεί, όπως διαβάζω στον ελληνικό τύπο, θα κάνει κλάστερ, θα κάνει συγχωνεύσεις και θα πει μετά ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε υγειονομικά καλύτερα τα πράγματα θα πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα. Άρα, ένα 30-35% των δημοσίων νοσοκομείων θα κλείσει, αλλά δεν θα κλείσει. Θα περάσει ως πελατεία και ως μερίδιο αγοράς στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Μητσοτάκης θέλει μια τετραετία, αλλά φοβάται την απλή αναλογική και το timing. Ο Τσίπρας πλήγωσε βαθιά τον ελληνικό λαό, ο Μητσοτάκης τον θύμωσε. Έχει μια ζωή η οποία είναι πολυτελής, κάπου δίνει στα νεύρα πολλών φτωχών Ελλήνων. Η εικόνα του, τα Roland Garros, τα Rolex, το γεγονός ότι θέλει να μας πει οπωσδήποτε ότι ο γιος του έχει μια διάσημη ταινίστρια φίλη, η κυρία Μαρέβα επιδεικνύει το Μαξίμου σαν να είναι η ιδιοκτησία της. Αυτά δεν γίνονται σε ευρωπαϊκά έθνη. Γίνονται μόνο από Λουδοβίκους, από τον Φερδινάντο Μάρκος, από την Ιμέλντα Μάρκος, τέτοια πράγματα. Επειδή εγώ έχω παρακολουθήσει τη ζωή διαφόρων ηγετών λόγω της μακράς σταδιοδρομίας μου σε μέσα ενημέρωσης, αυτά τα έκανε μόνο ο Φερδινάντο Μάρκος, ο Φιλιππινέζος και η Μέλντα Μάρκος που μάζευε γόβες. Δεν γίνονται εύκολα. Σε ένα μικρό κράτος φτωχό, ένας πρωθυπουργός προσπαθεί, ανεξάρτητα αν είναι ο πλουσιότερος Ευρωπαίος πολιτικός όπως είναι ο Μητσοτάκης από την εποχή της Καλτσεστρούτσι, προσπαθεί να είναι συγκρατημένος. Αυτός δεν είναι. Δεν έχει αυτό που λέμε μετριοπάθεια. Δεν έχει αυτό που λέμε αυτοσυγκράτηση. Συνεχώς είναι με ένα μαγιό. Θέλει να δείξει ότι κάπου είναι, μέσα στην, είναι απέναντι από την Πάρο, στην Αντίπαρο, κάνει παρέα τον Tom Hanks. Κάνει παρέα. Εντάξει, τώρα μην ποινικοποιούμε τις προσωπικές παρέες του καθενός. Όχι, να σας πω, ναι. Έχει σημασία πως φέρεται ένας πρωθυπουργός. Στη Γαλλία, πως αλλάζουν τα φώτα.
όταν τους δουν να συμπεριφέρονται έτσι. Το μαξί μου δεν είναι ιδιοκτησία της κυρίας Μαρέβα. Έστω και αν δεν έβαλε φράγκο το ελληνικό δημόσιο και έγινε συμψηφιστικά η διακόσμησή του, το συμψηφιστικά για κάποιες εταιρείες σημαίνει ανταλλάγματα. Ουδής πάει σε ένα Μητσοτάκι, σε οποιονδήποτε, να του φτιάξει το σπίτι, εάν δεν έχει να πάρει από αυτόν κάτι. Ακόμη αν θέλετε και την πολιτική συμπάθειά του. Για όσους μας ακούνε αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό. Και σε μια χώρα που έχει, αν θέλετε, το ρουσφέτη ως κυρίαρχο στοιχείο των πολιτικών συναλλαγών, καταλαβαίνει κανείς γιατί το λέω. Θα έπρεπε να είναι ο κύριος Κυριάκος πιο συγκρατημένος. Ο πατέρας του ήταν εφιάλτης, όπως τον έλεγε ο Παπανδρέου, αλλά πολιτικά. Αυτός είναι εφιαλτικότερος, γιατί προβαίνει σε συνεχή διαγγέλματα, τα οποία έχουν, αν θα μου επιτρέψετε να σας πω, αυταρχικό ύφος και στόφα. Επειδή είστε παλιός δημοσιογράφος, ξέρετε τι είναι η πολιτική στόφα. Λέμε, αυτός έχει πολιτική στόφα νοικοκύρη. Αυτός είναι άνθρωπος που αγαπά το λαό. Αυτός είναι πατριωτάκι. Αυτός είναι εντελικανής, για να χρησιμοποιήσω μια κριτική φράση. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, διαβάζοντας την δισογραφία, βλέπεις ότι εξυπηρετεί τους φίλους. Εφοπλιστές, μεγαλοεφοπλιστές, εξυπηρετεί τις οικογένειες των Αθηνών, την ολιγαρχία των Αθηνών, εξυπηρετεί ξένα κέντρα, τον κύριο Μπουρλά, εξυπηρετεί τους εκπροσώπους της Amazon, πηγαίνει και τρώει μόνο με, τον Bill Gates, με τους εκπροσώπους του Bill Gates και αναρωτιέσαι, θα φέρει πρόοδο και ανάπτυξη ο Gates στην Ελλάδα? Έφερε στην Αφρική που πήγε τα εμβόλια που άφησαν στήρες στις γυναίκες εκεί που τα έκανε? Θα φέρει ο Μπουρλάς εδώ ανάπτυξη? Είδατε πολλά εργοστάσια της Pfizer στην Κρήτη? Είδατε καμιά χιλιάδα κριτικούς να πηγαίνουν σε εργοστάσια της Silicon Valley, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικολάο? Εμείς δεν είδαμε εδώ. Πολλοί φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη είναι καιροσκοπικοί, όπως τους λένε, επενδυτές. Βάζουν ένα και παίρνουν δέκα. Και το ερώτημα για μένα είναι, αυτή η εκτελεστική εξουσία πώς ωφελεί τον τόπο ή πώς ωφελείται η ίδια? Και επειδή ξεκίνησα με το θέμα της ελευθερίας και απευθύνομαι στην Κρήτη, ναι, θα σας πω κάτι. Θεωρώ απόλυτη ντροπή να δολοφονούνται δημοσιογράφοι στην Ελλάδα και να μην υπάρχει ούτε ένα στοιχείο από την αστυνομική έρευνα. Σκότωσαν τον Γκόλια εν ψυχρό μπροστά στο σπίτι του. Τον Γκόλια, ναι. Και δεν βρέθηκε ούτε ένα στοιχείο, κύριε Σαχίν. Πυροβόλησαν τον Στέφανο Χίο στο στήθος, μετεφέρθη στο ΚΑΤ, διεσώθη ως εκθαύματος, δεν υπάρχει στοιχείο, ενώ υπήρχε βίντεο. Δολοφόνησαν τον τραγικό Καραϊβάς και μέχρι τώρα η Ευρώπη μας φωνάζει συνέχεια και μας λέει, έχετε στοιχεία? Γιατί, ξέρετε, το λένε? Γιατί υπάρχουν έντονοι ψήφιροι, έντονες πληροφορίες, να ακούει η Κρήτη, ότι μεταξύ του Μαξίμου, της αστυνομίας και του υποκόσμου διανέμονται 2 δισεκατομμύρια το χρόνο από τα έσοδα. Εντάξει, τώρα όμως αυτό είναι φήμες, θα σας πει κάποιος. Εγώ, λέει Λιμπερασιόν, το λένε τα καθημερινά νέα της Ζυρίκης, δεν τα λέει ο Τράγκας, τα λένε οι ξένες εφημερίδες, τα είπε η Deutsche Welle. Λέει ότι υπάρχουν έντονες φήμες και πληροφορίες, και όταν το λένε αυτά τα έντυπα έχουν προσβάσει στην Ιντερπόλ, στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν τα λέει ο συνομιλών μαζί σας, κύριε Πρόεδρε. Ο συνομιλών τα αναφέρει. Εσείς είστε ευχαριστημένοι να δολοφονεί τον Καραϊβάς και να μην υπάρχει στοιχείο, και τα πανελλαδικά κανάλια
να μην κάνουν καμία αναφορά. Πέστε μου κάτι, αναρωτηθήκατε ποτέ, γιατί εγώ που σας μιλάω και έχω φτιάξει τα περισσότερα κανάλια στην Ελλάδα, είμαι αρχιτέκτον του Sky, του ραδιοφώνου, στην Αθήνα. Εγώ, συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης, και μερικοί άλλοι τον φτιάξαμε. Εμείς τον λειτουργήσαμε, τον δουλέψαμε. Από την πρώτη ώρα που βγήκε ο Βούλγαρης, ο Χαρδαβέλας, ορισμένοι το φτιάξαμε. Εγώ είχα την πρωινή γραμμή, την πρωινή ζώνη, το Εναθήνες, επί χρόνια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ότι αυτός που έφτιαξε τις περισσότερες τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα, δηλαδή ο Μιλών, με το Βίβα, το Χωρίς Αναισθητικό, την απαγορευμένη ζώνη, αυτός που υπηρέτησε ως σχολιαστής τους μεγαλύτερους σταθμούς, δεν αναφέρθηκε από κανένα πανελλαδικό κανάλι ότι ίδρυσε ένα κίνημα, ούτε ως είδηση. Απευθείας η εντολή του Μητσοτάκη να μην αναφέρεται η ασύμμετρη απειλή που λέγεται Τράγκας και κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι. Έχει γίνει πουθενά σε ευρωπαϊκό κράτος ένας άνθρωπος που έφτιαξε ένα μεγάλο ποσοστό, μια μεγάλη μερίδα της ιδιωτικής τηλεόρασης και της ιδιωτικής ραδιοφωνίας να κάνει κόμμα και να μην λέγεται ως είδηση, ως σχόλιο, ως επίθεση, ακόμη και να το λιδωρήσει κάποιος. Πήραν εντολή, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, ούτε να το λιδωρήσουν. Και ο μόνος, θα σας πω γιατί μόνον οι περιφερειακοί σταθμοί έπαιξαν κατά κόρον την ίδρυση, γιατί δεν βρίσκονται στο πλέγμα της εξαγοράς των Αθηνών. Όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί έπαιξαν τη γέννηση του κινήματος. Όλες οι ιστοσελίδες κάλυψαν τα εγγένεια. Όλες οι ιστοσελίδες και τα ραδιόφωνα της περιφέρειας έπαιξαν τη διακήρυξη. Και θα σας πω κάτι, μόνο ο Σταρ στην Αθήνα, πριν από 2 εβδομάδες νομίζω, μου επέτρεψε να πάω μεσημέρι και συμπεραίνω ότι ο Όμιλος Βαρδινογιάννη μου επέτρεψε να πάω 1 ώρα γιατί υπήρξα εκ των αρχιτεκτώνων του προγράμματος του Star Channel από την εποχή του Θόδωρου Βαρδινογιάννη. Με τίμησαν δηλαδή δίνοντάς μου την ευκαιρία να πάω στην κυρία Κουτσελίνη 1 ώρα. Επειδή υπήρξα αρχιτέκτον, πολιτικός μηχανικός την εποχή του Θόδωρου του Βαρδινογιάννη και έφτιαξα το Star Channel ως παραγωγός. Αυτή είναι η κατάσταση σε μια χώρα που έχει παρακμή, για την οποία ανησυχώ, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για αυτά που συμβαίνουν, για τα τούρκικα. Ξέρετε κάτι, το λέω σε όλους τους Κρήτες. Έχει περάσει ένας μήνας και που είδε ο Μητσοτάκης τον Ερντογάν. Από το Μητσοτάκη, από αυτό το πράγμα που βρίσκεται στο μαξί μου, το πολιτικό εννοώ, δεν έχουμε μάθει τίποτα. Μάθαμε μόνο ότι θα έχουμε πυρηνικά νερά στο Αιγαίο. Από τον Ερντογάν μαθαίνουμε κάθε μέρα. Από τον Τσαβούσογλου το ίδιο. Ντροπή μας. Ντροπή μας. Να έχουμε πάνω προκαθήμενο κάποιον που δεν μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, ενώ οι Τούρκοι αλωνίζουν το Αιγαίο. Ντροπή μας. Κύριε, να έχουμε κάποιον επάνω που να μας λέει θα περάσουμε ήρεμο καλοκαίρι, δηλαδή εγώ θα κάνω τα μπάνια μου και εσείς ως λουόμενοι, όταν ο Τσαβούσογλου ετοιμάζει υποδοχή Ατήλα στα Βαρόσια για τις 20 Ιουλίου. Ντροπή μας, να λέει η πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι μην ανησυχείτε, οι μετανάστες θα μας λύσουν το θέμα της υπογεννητικότητας. Καλά δεν τρεπόμαστε. Καλά δεν έχουμε εθνική ταυτότητα. Δεν έμεινε ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένας κόκκος εθνικής ταυτότητας.
Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποχαιρετήσω. Να ακούμε καθημερινά τέτοιες ταπεινώσεις. Ακούστε να σας πω, εγώ δεν είμαι ούτε πολεμοκάπηλος. Εγώ έζησα και τον Ατήλα, το Μακάριο. Ήμουνα συνεχώς στην Κύπρο. Έχω ζήσει πολλά γεγονότα. Είναι ντροπή μας. Ούτε πολεμοκάπηλος είμαι, ούτε πατριδοκάπηλος. Αναγνωρίζω τα μεγέθη. Αλλά δεν μπορεί να μας λέει ο κύριος Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε παιδιά των Τούρκων. Ντροπή! Και στα κανάλια που τον έχουν. Κύριε Πρόεδρε... Να μας λέει ο Μητσοτάκης ότι βρήκαμε το κουράγιο και φύγαμε από επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και βρήκαν το κουράγιο Έλληνες να κάνουν μια επανάσταση. Ντροπή! Ντροπή τους! Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποχαιρετήσω, ακροατές ρωτούν αν και όποτε συμβούν εκλογές, το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι θα είναι, θα δώσει το παρόν ή θα παραμείνει απλά στην λογική. Το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι, αυτά που σας λέω, είναι συγκεκριμένα. Το κίνημα Ελεύθεροι Άνθρωποι έχει 6.500 μέλη. 4.000 είναι τα τακτικά μέλη που θα πάρουν μέρος και στο προσυνέδριο που θα γίνει το φθινόπωρο. Έχει 42-45 επιτροπές, μπορεί να είναι και περισσότερες, συντεταγμένες. Περίπου 20 γραφεία μαζί με το κεντρικό. Σαφώς αναπτύσσεται και δομείται σε όλη τη χώρα. Κούνια που κούναγε όσους νομίζουν ότι θα ανακόψουν όχι τον Τράγκα, αλλά το παλαϊκό ρεύμα που συντίθεται από την πίκρα, το θυμό και αν θέλετε τη μαζική, ειρηνική, παθητική αντίδραση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Κύριε Τράγκα, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά, κύριε Σαχίνη, που με βγάλατε στο ραδιοφωνό σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.